Με το φακό του Καλύμνος Νιούς βρισκόμαστε στο κατάστημα του Ηλία Κουλιά. Ξέρετε όλοι, με τα χαλιά του τα υπέροχα, τις κουρτίνες του τις υπέροχες, όμως εγώ έχω εντυπωσιαστεί γιατί βρισκόμαστε στο υπόγειο του Ηλία Κουλιά, όπου εδώ κατασκευάζονται και έπιπλα. Γίνονται εξαιρετικά πράγματα που θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτά. Και κοιτάξτε και εδώ ένα έπιπλο που είναι έτοιμο για να το δείτε. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ δεν το ξέρω τι κάνεις και καναπέδες, πολυθρόνες και όλα αυτά. Λόγω φόρτου του εργασίας δεν είμαστε τόσο καλοί στα media και στη διαφήμιση. Είναι κάτι που το κάνουμε... Πόσα χρόνια? 25-30 χρόνια. Αλήθεια. Τελευταία το έχουμε όμως εξελίξει. Ναι. Κάνουμε πολλά πράγματα. Δημιουργούμε. Δηλαδή, θέλω καταλάβω ένα πράγμα. Εγώ θέλω έναν καναπέ. Έρχομαι εδώ, σου λέω το σχέδιο. Έχεις σχέδια να μου δείξεις? Θα έρθουμε στο χώρο, θα μετρήσουμε, ναι, θα τα πούμε, θα συμφωνήσουμε, θα μιλήσουμε λίγο για τον τύπο. Στα υλικά είμαστε πάρα πολύ καλοί, γιατί δεν είμαστε, ναι, τρομερά μεγάλη παραγωγή. Και έτσι οφείλουμε ότι κάνουμε, το κάνουμε με πολύ λεπτομέρεια και με μεράκι. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Τα υλικά μας που δουλεύουμε εδώ είναι όλα μασίφ ξυλία. Ναι. Δεν βάζουμε πουθενά ούτε χόρτα. Όσοι έχουν πονεμένα σαλόνια γνωρίζουν τι θα πει να μην είναι καλά τα υλικά. Ναι, σωστά. Άρα στείνουμε ένα σαλόνι από, ναι, την αρχή μέχρι το τέλος. Βλέπουμε εδώ το σκελετό. Εδώ είναι ένα σκελετό. Εδώ είναι μια γωνία πελάτη. Ναι. Μυδικές διαστάσεις. Όπως είπαμε, μασίφ οξύες. Ναι. Όπου χρειαστεί μπαίνει κανένα θαλάσσις. Μάλιστα. Τα υλικά μας. Εδώ ράβουμε. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό. Ναι. Όλες μας οι μηχανές είναι καινούργιες. Μηχανές εδώ. Ολόκληρο εργό τάξιο είναι. Πίσω σας βλέπω τα πετσαρίες. Ναι. Δικές σου, Ηλία. Εδώ είναι πελάτη που θέλει να τις αλλάξει. Το αλλάξαμε αυτό, ναι, το αντικαταστήσαμε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Εδώ είναι κρεβάτια, είναι σαλόνια που πρέπει, ναι, να παραδώσουμε μέχρι τις γιορτές. Υπάρχει μια πίεση να είμαστε συνεπείς με τις ημερομηνίες που υποσχόμεθα. Μπράβο. Είναι κάτι που εμένα με εντυπωσιάζει γιατί δεν το ξέρω. Ήξερα τα πολύ ωραία σου χαλιά, τις πολύ ωραίες σου κουρτίνες. Ότι τις ράβετε, τις φτιάχνετε, ερχόσαστε στα σπίτια, τις τοποθετείτε, τις τέντες, γιατί εγώ έχω και τέντα από τότε που έφτιαξα το σπίτι και δεν έχει πάθει τίποτα, αυτό οφείλω να το καταθέσω, αλλά ότι θα έχουν τώρα και σαλόνια και τόσο ωραία πράγματα, αυτό τώρα το ακούω. Κι όμως είναι, ναι, 30 χρόνια ιστορία, απλά τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει και ένα εκθεσιακό χώρο απάνω, το οποίο κάποιοι πελάτες μας τους βάζουμε πάνω στο χώρο, κάτι τους δείχνουμε. Άρα λοιπόν όποιος θέλει τώρα, βλέποντας το ρεπορτάζ μας, μπορεί να έρθει εδώ, να επικοινωνήσει. Εμείς είμαστε σου αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο, ναι, δεν θέλω να πω και στα γύρω νησιά, είμαστε οι μόνοι που παράγουμε έπιπλο. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι εμπορεύονται, άρα δεν γνωρίζουν 100% τι υλικά τους βάζει ο εκάστοτε προμηθευτής τους. Εμείς εδώ στείλουμε τον πελάτη, του φωνάζουμε τον πελάτη, του δείχνουμε από πού θα ξεκινήσουμε, ναι, πού θα τελειώσουμε. Πώς το θέλει ακριβώς, σε τι διαστάσεις, τα πάντα. Οι γραφές μας, ναι, λόγω εμπειρίας στο πανί, είμαστε πάρα πολύ, ναι, καλοί. Ναι, 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 σας, ναι, έχω πει, έχουμε επενδύσει σε μηχανές, η κάθε μηχανή κάνει το δικό της τυποράψιμο. Δεν μπερδεύουμε μια μηχανή για ολόκληρο τάξιο. Να τελειώσουμε το ρεπόρτας με μία απορία που έχω εγώ. Ναι, ναι. Εάν εγώ βρω, η γυναίκα μου βρει, ναι, η κόρη μου βρει ένα μοντέλο, ναι, από ένα περιοδικό, ναι, θα μπορείτε να το αντιγράψετε? Σε καλύτερη τιμή ίσως από ό,τι το έχετε δει. Στο περιοδικό. Τώρα κάποιοι πελάτες, ναι, με ρωτάνε και λένε, μα γιατί να σε προτιμήσουμε, φίλε Ηλία, και να μην πάμε στο... ή ξέρω εγώ, ένα αφρολέξτερο. Ναι. Καλέ. Εμείς εδώ έχουμε αναρτήσει τις ποιότητες των αφρολέξ. Ναι. Να μας το φέρετε εδώ κοντά. Το κάθε νούμερο, ναι, από αυτά που βλέπετε, ναι, είναι για κάθε συγκεκριμένη δουλειά. Άρα, ναι, δεν φοριέται ένα υλικό για όλα τα είδη. Ναι. Ο κάθε τύπος, ναι, θέλει το δικό του υλικό. Αυτά έτσι πιο πολύ, για, ναι, κάποιους, ναι, που νομίζουν θα πάρουν ένα αφρολέξ και θα τα σφίσουν και θα τα κάνουν. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, κύριε Κουλιά, είμαστε εντυπωσιασμένοι. Κλείνουμε το ρεπορτάζ εδώ. Τι έχετε να πείτε στους πελάτες σας? Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας προτιμάει. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η προσπάθειά μας έχει ανταμυφθεί. Είμαστε εδώ για καλύτερες τιμές. Έχουμε και προσφορές και στα χθεσιακά μας προϊόντα κάνουμε πολύ καλές τιμές. Και σας περιμένουμε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Με υγεία. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.